με 13% από το πρώτο ευρώ ή αυτό που έλεγε η συμφωνία 20% από το πρώτο ευρώ ή 26% από του χρόνου. Ναι. Έχουμε λοιπόν γλιτώνει πάρα αυτό. Πολλά χρήματα, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα όπως σας είπα, και έρχεται κύριε τώρα Υπουργέ, να πληρώσει ασφάλιστρο επιπλέον, το οποίο, επειδή έχω αναλυτική κατάσταση, ακόμη και σε αυτό. Μας καταλαβαίνουν οι αγρότες. Στα 10 χιλιάρικα πόσες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, πέστε. Μιλήστε απλή γλώσσα για να σας καταλάβουν οι αγρότες. Στα 10 χιλιάρικα, εγώ θα μπω στη δική σας λογική. Στα 10 χιλιάρικα πόσες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Θα σας παρακαλέσω, γιατί δεν είναι. Τελεία, κύριε Μητσούδηρατ. Για ένα ασφαλιστέο εισόδημα 9.000 ευρώ που περίπου καλύπτει μόνο το 2% των αγροτών, μάλιστα, οι υπόλοιποι είναι πιο κάτω, είναι χαμηλότερα, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τα νούμερα που έχουμε, με την προηγούμενη ρύθμιση πλήρωνε 1.224 ευρώ, θα πλήρωνε με αυτή που ισχύει σήμερα. Ναι, και τώρα. Τώρα λοιπόν θα σας πληροφορώ ότι θα πληρώσει, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, 1.223 ευρώ, διότι πάει σε αυτό που σας είπα το εισόδημα το οποίο μένει πίσω. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι πληρώνει, προσέξτε, πληρώνει λοιπόν από αυτά που πληρώνε, πληρώνει σχεδόν τα ίδια με αυτά που πληρώνε και βεβαίως τώρα αυτό που πληρώνει, που θα πληρώνει τότε, θα έχετε υπόψη σας, εάν το συγκρίνουμε με την απαλλαγή φόρου που υπάρχει, που σας είπα προηγούμενα, άρα βγαίνει κερδισμένο. Είναι έτσι, κύριε Μητσούδη, για να τελειώνουμε το κλείσουμε το θέμα, όχι, να συμφωνήσουμε. Εγώ, ναι, για να το κλείσουμε, εγώ θα σας πω δύο, θα μου επιτρέψετε χωρίς να με διακόψετε, δύο πράγματα. Σύντομα, θα μιλήσω πάνω στο, ναι, θα μιλήσω πάνω στο παράδειγμα του Υπουργού. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ θα μπω στη λογική του Υπουργού, μείνουν 10.000 καθαρό εισόδημα, βγάζουμε το αφορολόγητο και μένουν 10.000. Με το 27% που λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. 27 και 20 είναι τέλος του 2022. Και αφορά αυτό που σας είπα, ασφαλιστέο λοιπόν, εισόδημα γύρω στα 9 και κάτι. Αυτό λοιπόν, άρα, έχει, λοιπόν κύριε Υπουργέ, έχει, σας παρακαλώ, άρα, ακούστε, εισφορά για σύνταξη, περίθαλψη και αγροτική εστία. Αυτή είναι το σύνολο. Λοιπόν, ό,τι έχει, μιλάω κύριε Υπουργέ, για το ασφαλιστικό. Ό,τι έχει, κύριε Υπουργέ, ό,τι έχει, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι μία. Ότι στα 10 χιλιάρικα ο αγρότης θα πληρώσει. Η αλήθεια είναι μία, ότι στα 10 χιλιάρικα θα πληρώσει 2.720 ευρώ. Αν το διαψεύδετε, εγώ θα σταματήσω να είμαι αγρότης, αλλά εσείς θα παραιτηθείτε. Ακούστε να δείτε, παιδί. Μισό λεπτό. Λέμε 9.000 έτσι. Με 27% μπορείτε να με το λογαριάσετε πόσο είναι αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό τώρα να αλλάξουμε τα μαθηματικά. Είναι φοβερό να αλλάξουμε τα μαθηματικά. Στα 10.000 καθαρό εισόδημα, κύριε Υπουργέ. Δεν πίσω αυτά που γλιτώνει από πλευρά. Μην κάνει έναν άλλον υπολογισμό, κύριε Μητσούδη. Σας λέω τι επιβάρυνση έχει. Αφαιρεί το φορολογικό από αυτό και σου λέει, επειδή γλιτώνει από το φορολογικό, άμα κάνω την αφαίρεση από το ασφαλιστικό, σου μένει 1.200 που είναι λιγότερα από την προηγούμενη. Όχι, δεν αφαιρούμε τίποτα, κύριε Οικονόμου. Αυτά που λέει είναι λάθος. Μισό. Δεν αφαιρούμε τίποτα, όχι. Λοιπόν, να σας πω, κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, απαντήστε μου το εξής. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, για να σας το πω και διαφορετικά, θα σπάω στη δική σας λογική για να σας αποδείξω ότι δεν λέτε τα σωστά πράγματα. Αυτή τη στιγμή είπατε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, και έχετε δίκιο, βγαίνει βάσει ενός συγκεκριμένου ποσού. Ναι. Λέω το εξής τώρα εγώ. Θα πάω στα 5.000. Ξέρετε σήμερα πόσο πληρώνει ένας αγρότης ετήσια που είναι στην πρώτη κατηγορία? Για να δούμε αν το ξέρετε. Ξέρετε πόσο πληρώνει? Λοιπόν, θα μ' αφήσετε να πω δύο νούμερα και σας παρακαλώ. Δεν έχω και κλείνουμε. Αυτό ο οποίο έχει ασφαλιστέο εισόδημα. Σας παρακαλώ. Κύριε Μητσούδη, κλείστε. Αυτό ο οποίο έχει ασφαλιστέο εισόδημα, αυτό που λέμε το κατώτερο 5.000 ευρώ, είναι 4.730 που είναι το 70% του βασικού μισθού. Αυτό λοιπόν με τα ισχύοντα σήμερα, πληρώνει λοιπόν για το 2016 671 ευρώ. Μάλιστα. Με τη νέα ρύθμιση πάλι 671 ευρώ. Ορίστε, κύριε Μητσούδη, λέω σήμερα. Στο τέλος λοιπόν του 22, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Να κλείσει ο Υπουργός. Στο τέλος λοιπόν του 22, θα πληρώσει στο τέλος του 22. Λοιπόν, θα πληρώσει με τη νέα ρύθμιση 1.341, διότι αυτό 4.700 επί 27,20% μας δίνει 1.341. Μπράβο, πληρώνει μπράβο, δηλαδή περισσότερο από αυτό που πλήρωνε
λοιπόν, σήμερα τα 671 τι θέλετε, 670 ευρώ. 651 στο ευρώ. Τέλος της πενταετίας. 1300 ευρώ. Φορολογικά, παιδιά, έχει ένα κέρδος σήμερα διότι δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Θα πλήρουν 650 ευρώ. Καταλάβατε, ναι, θα πλήρουν 650 ευρώ διότι 5.000 επί 13% μας κάνει 650. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα δεν πληρώνει και ερχόμαστε και λέμε θα πληρώσεις 670 ενώ ήδη γλιτώνεις 650. Μάλιστα. Άρα η επιβάρυνσή σου 0. 0, 0 από 0, 0. Λοιπόν, κύριε Μητσούδη, λοιπόν, τελεία και παύλα. Αυτά τα νούμερα μου θυμίζουν. Υπάρχει και κόσμο που μα ακούει, παιδιά. Εμεί μπορούμε να διαφωνούμε μέχρι αύριο. Μα ακούει και ο κόσμο. Έλατε, κύριε Μητσούδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Οι αγρότε των 5.000, των οποίων επικαλείται σήμερα ο υπουργό, δεν θα είναι των 5.000. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα πλέον θα υπολογίζονται και οι ενισχύσεις. Οι βασικές ενισχύσεις θα υπολογίζονται σαν φορολογητέο εισόδημα. Το οποίο μέχρι σήμερα ασφαλιστέο εισόδημα, είπαμε. Πανάθεμα με το πακίδιο και φορολογητέο εισόδημα. Λοιπόν, δεν θα έχει φόρο καθόλου. Αφαιρούνται μόνο οι συνδεδεμένες. Αφαιρούνται μόνο οι συνδεδεμένες και θες πάνω από ένα ποσό. Κλείσαμε, κύριε Μητσιώδη. Η παραγωγή βλέπω καλά πάει, βλέπω πίσω. Καλά πάει το χωράφι. Καλά από παραγωγή, καλά πάει από πίσω βλέπω. Το ματάκι. Ναι, αλλά δεν θα μας αφήσουν να είναι ντοματούλες, κύριε. Αλλά δεν θα μας αφήσουν να παράγουμε πλέον με αυτά τα μέτρα. Εμείς μας αποχωριάτε, αλλά καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Και να πω και κάτι άλλο, ένα τελευταίο κλείνω, τώρα που μια που δίνουμε την αφορμή. Οι κοινοτικές ενισχύσεις και βάσει τη κοινοτική νομοθεσία, τη κοινή αγροτική πολιτική, δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, αλλά αντιστεθμιστική βοήθεια για να μπορούν οι καταναλωτές να το φορολογήσουν. Είμαστε η μόνη χώρα που θα φορολογήσουμε τις κοινοτικές ενισχύσεις. Κάποια στιγμή τελειώνουν οι προβλήματα. Είμαστε η μόνη χώρα που θα φορολογήσουμε τις κοινωνικές ενισχύσεις. Καλημερίζουμε. Ευχόμαστε να πάνε καλά οι παραγωγές φέτος. Και λιγότερη γκρίνια, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα είπαμε, κύριε Υπουργέ, μην επανέλθουν στα νούμερα. Μόνο απλά να γίνει κατανοητό ότι για πρώτη φορά αφορολόγητο σε έναν κλάδο ο οποίο ασχολείται με επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατάκτηση του αγροτικού χώρου. Και μπορώ να σα πω ότι ο αγροτικό χώρο με τι κινητοποιήσει του το κατάφερε και από όλη αυτή τη διαδικασία ο κερδισμένος είναι ο αγροτικός χώρος. Και το δεύτερο είναι ότι καθιερώνεται εθνική σύνταξη για τον αγρότη, κάτι που μέχρι πριν τις κινητοποιήσεις δεν υπήρχε, το επέβαλαν οι αγρότες, που σημαίνει ότι πάψαν και οι ίδιοι να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Βγήκανε στο προσκήνιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τώρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, με το πάθος που έχετε, θα θέλετε να μείνετε και στο Υπουργείο. Όπου. Γιατί βλέπω ότι έχετε δουλειά να κάνετε, έχετε μαλλί να ξάνετε που λέμε. Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι θέματα που έχουν σχέση με... Για εσάς λέμε, τώρα αφήστε τον Πρωθυπουργό ήσυχο. Υπηρετώ ένα χώρο, τον γνωρίζω και όπως νομίζω έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι αγρότες, τον υπηρετώ με πάθος. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι για το πόθεν έσχεσαι, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο, γιατί δεχτήκατε κάποιες επικρίσεις, είναι αλήθεια. Κύριε Υπουργέ, και σας θα έπρεπε να πείτε μια κουβέντα. Σας και ευχαριστώ για το ερώτημα. Θα σας πω κάτι. Σε αυτό τον οικονομικό περίγυρο που βίωνε η χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια. Ένας επιστήμονας με 40 χρόνια υπηρεσίας. Εγώ, άλλος επιστήμονας, η σύζυγός μου ελεύθερο επάγγελμα, με αντίστοιχα περίπου χρόνια υπηρεσίας. Δύο παιδιά να δουλεύουμε όλοι. Το αν δεν είχαμε μερικά ευρώ στην άκρη θα ήμασταν ανεπρόκοποι, όπως λέει και ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Αν η επόμενη γενιά θα είναι προκομμένη ανεπρόκοπη, θέλω να δω. Αν υπάρχει δυνατότητα. Δεν δηλαδή, τη βλέπω και τόσο καλά. Στην άκρη. Ευτυχώς έχουν οι προηγούμενοι, μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αποστόλου, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς διάλειμμα τώρα. Ναι. Με το τριφύλι στην καρδιά, έλα να φτιάξουμε τη νέα λεωφόρο. Δευτέρα, 16 Μαΐου, έλα να ζήσουμε μια μαραθώνια τηλεοπτική βραδιά αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό. Μαζί με προσωπικότητες, αθλητές και νέα αστέρια, ζωντανεύουμε κορυφαίες στιγμές της ιστορίας μας. Δευτέρα, 16 Μαΐου, από τις 10 η ώρα το βράδυ... Πάω λεωφόρο, ζωντανεύω...